Ανεβάζει του τόνου τη αντιπαράθεση ο ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Κομωτινή Θεόδωρο Τσάκωνα. Καλεί τον Κίμωνα Καλτερμιτζή να απαντήσει ποιον θα στηρίξει στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την κατάθεση των συνδυασμών σε κατατόπους πρωτοδικεία που θα συμμετέχουν στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Από το πρωί στο πρωτοδικείο Ροδόπης, ο ένας μετά τον άλλον επικεφαλής των συνδυασμών καταθέτουν τους φακέλους υποψηφιωτήτων και δηλώνουν αισιόδοξοι για τη μάχη του Οκτώβρη. Τα αποτελέσματα του συνόδου του Johannesburg για το περιβάλλον ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε η νεολαία συνασπισμού. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία από το συγκρότημα Active Member. Αλλάζει και πάλι ο αριθμός κλήσης των σταθερών τηλεφώνων από τις 3 Νοεμβρίου. Αλλαγές και στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων από το 2003. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η τελευταία ημέρα ήταν η σημερινή για την κατάθεση των φακέλων στα κατατόπους πρωτοδικεία από τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτώβρη. Από νωρίς το πρωί, οι υποψήφοι δήμαρχοι και νομάρχες του Νομού Ροδόπης έφτασαν στο πρωτοδικείο Κομωτινής και παρέδωσαν τα απαιτούμενα έγγραφα, συνοδευόμενοι από υποψήφιους των συνδυασμών τους. Η τελευταία ημέρα ήταν η σημερινή για την κατάθεση των συνδυασμών για τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές στα κατατόπους πρωτοδικεία. Στο πρωτοδικείο Ροδόπης, ο πρώτος που κατέθεσε το φάκελο του συνδυασμού ήταν ο υποψήφιος νομάρχης Ροδόπης με τη Νέα Δημοκρατία, Μιχάλης Αθανασιάδης, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο νομάρχη Εύρου, κ. Μαβακερό, και την υποψήφιο για τη διευρυμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ροδόπης Εύρου, κ. Μουζά. Λίγο μετά τις 12 έφτασε στο πρωτοδικείο Ροδόπης ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατσικλής με τους 37 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του Νέα Πορεία. Τη σκητάλη πήρε ο υποψήφιος νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος έφτασε στο πρωτοδικείο για την κατάθεση του φακέλου του με τον υποψήφιο της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζόπουλο, αλλά και υποψηφίους νομαρχιακούς συμβούλους του Συνδυασμού Ενότητα Δημιουργία Προοπτική. Είναι στο καθένα το πρώτο. Η δήλωση και το παράβολο. Εγώ είμαι ο Καζομούς. Όπως γράφουμε και στη δήλωση. Υπάρχουν και στις και παράβολο για το Αργά το μεσημέρι κατέθεσαν το φάκελο του συνδυασμού της ο υποψήφιος ανεξάρτητης μαχητικής κίνησης πολιτών Θεόδωρος Τσάκωνας και λίγο αργότερα ο συνδυασμός Δημιουργούμε Μαζί για το Δήμο Κομωτινής. Από νωρίς το πρωί και οι υποψήφοι δήμαρχοι περιφερειακών δήμων της Ροδόπης έσπευσαν να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιωτήτων, καθώς τα πρωτοδικεία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Καυστικός ήταν για μία ακόμη φορά ο ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής Θεόδωρος Τσάκωνας σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Ο κύριος Τσάκωνας σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής Κίμωνας Καλτριμτζής στην κατάρτιση ψηφοδελτίου, ενώ δεν δίστασε να τον προκαλέσει να απαντήσει στο ερώτημα ποιον θα υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο των εκλογών, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα. Τους προεκλογικούς τόνους αντιπαράθεσης ανέβασε σήμερα από το πρωτοδικείο Ροδόπης ο υποψήφιος δήμαρχος ανεξάρτητης μαχητικής κίνησης πολιτών Θεόδωρος Τσάκωνας. Ο κ. Τσάκωνας αμφισβήτησε και πάλι την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για στήριξη του Κίμωνα Καλτριμτζή στο Δήμο Κομωτινής. Ο επικεφαλής ανεξάρτητης μαχητικής κίνησης σημείωσε πως το ψηφοδέλτιό του έχει κλείσει εδώ και καιρό, σε αντίθεση με αυτό του Κίμωνα Καλτριμτζή που μέχρι χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Τσάκωνα, έψαχνε υποψηφίους. Μάλιστα, ο κύριος Τσάκωνας φάνηκε διατεθειμένος να προσφέρει και κάποιους υποψηφίους που έμειναν έξω από το δικό του ψηφοδέλτιο. Δώσαμε τις εξετάσεις μας όλα αυτά τα 4 χρόνια στον Δήμο. Ο κόσμος νομίζουμε το εκτίμησε και γι' αυτό βλέπουμε την συμμετοχή του στο συνδυασμό μας και στο πλάι μας. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι ενώ εμείς έχουμε κλειστό το συνδυασμό και ημέρες, ο επίσημα χρησμένος δήμαρχος, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Δημοκρατίας, εναγωνίως μέχρι χθες, κινητοποιώντας τους πάντες, προσπαθούσε να κλείσει το συνδυασμό. Εγώ, επειδή ήρθε με βρήκε ο εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για να συζητήσουμε,
προσφέρθηκα να του δώσω συμβούλους, επειδή κάποιοι βγήκαν από το συνδυασμό, δηλαδή δεν χωρούσαν πλέον, αλλά δεν, ίσως δεν έγινε αποδεκτό. Όμως είχα την δυνατότητα, αυτοί που βγήκαν να τους βάζαμε στον κύριο Καλδιρεμτζή. Με αυτά και μόνο φαίνεται το λάθος της επιλογής του κυρίου Καλδιρεμτζή, ο οποίος το λάθος της επιλογής από τη Ριγύλης, από κάποιους κύκλους οι οποίοι τον επέλεξαν και ο οποίος τους είχε διαβεβαιώσει ότι έχει έτοιμο συνδυασμό. Τα γεγονότα όμως δικαιώνουν μόνο εμάς και κανέναν άλλον. Ο κύριος Τσάκωνας υποστήριξε πως έρχεται δεύτερος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων για το Δήμο Κομωτινής μετά τον Τάσο Βατζικλή και κάλεσε τον κύριο Καλδιρεμτζή να απαντήσει ποιον θα υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο. Τρία συνεχή γκάλουπ μας φέρουν δεύτερους. Επομένως εμείς είμαστε δεύτεροι. Ρωτήστε τον κύριο Καλδιρεμτζή, θα κάνει στο δεύτερο γύρο αυτά που έκανε και στις εκλογές του 98, δηλαδή θα ψηφίσει πάλι Πασόκ για μας. Αυτό έχω να πω. Ευδιάθετη και με αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης παρουσιάστηκαν όλοι οι υποψήφοι για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την κατάθεση των συνδυασμών τους στο πρωτοδικείο Ροδόπης. Ας δούμε τι δήλωσαν στο φακό του Art Channel. Σήμερα καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο νίκης και προοπτικής για τη Ροδόπη μας. Ένα ψηφοδέλτιο που εκφράζει όχι απλώς το καλό, αλλά ότι καλύτερο έχει η Ροδόπη. Ένα ψηφοδέλτιο ποιοτικό και αντιπροσωπευτικό που εκφράζει όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές τάξεις, άντρες και γυναίκες, καταξιωμένοι κοινωνικά, είναι δίπλα μου και θα είναι συνεργάτες της επόμενης τετραετίας. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει και ο προεκλογικός αγώνας και έχω πει ότι θα είναι ένας αγώνας επιχειρημάτων και ουσίας που θα συνάδει με το ήθος και το ύφος ολόκληρου του συνδυασμού. Τελείωσε σήμερα για μας και πιστεύω και για τους υπόλοιπους υποψήφιους στις δημοτικές και δημορχιακές εκλογές η πρώτη φάση του προεκλογικού αγώνα που είναι η κατάθεση των συνδυασμών. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και μπρος θα αναπτυχθεί ένας πολιτικός λόγος αληθινός, ευπρεπής, γόνιμος και δημιουργικός. Θα καθούν σχέδια και προγράμματα και βάσει αυτών θα κρίνουν οι πολίτες των δύο νομών του Εύρου και της Ροδόπης, τόσο για τα νομορχιακά, τόσο και για τα δημοτικά. Πρέπει να επαναλάβουμε ότι σε αυτές τις εκλογές δεν εκλέγουμε την κεντρική εξουσία, ούτε προεκτάσεις της κεντρικής εξουσίας και πολύ περισσότερο δεν εκλέγουμε παραρτήματα κομμάτων, είτε νομορχιακά, είτε τοπικά, είτε περιφερειακά. Εκλέγουμε την τοπική εξουσία που σε αυτήν εμπιστεύεται ο λαός για 4 χρόνια την εξουσία για να μπορέσει να λύσει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα. Με κατάθεση ευθύνης. Ξέχωρα από τα χρονικά περιθώρια τα οποία υπάρχουν, θέλουμε να είμαστε συνεπείς και πάνω απ' όλα να δουλεύουμε με πρόγραμμα και σχεδιασμό. Αυτό που κάναμε κατά τη διάρκεια των νομαρχιακών εκλογών, σκοπεύουμε να το πράξουμε και στη συνέχεια από την θέση της νομαρχίας. Σήμερα, μαζί με την κατάθεση του συνδυασμού μας, κάνουμε κυριότητα κατάθεση ευθύνης και πάνω απ' όλα κατάθεση προοπτικής και κατάθεση δημιουργίας για τον τόπο μας. Πιστεύω ότι τα αξιολογότατα στελέχη τα οποία απαρτίζουν το συνδυασμό μας θα είναι αυτά τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν πράξη το όραμά μας για ανάπτυξη στον τόπο μας. Όπως είχαμε υποσχεθεί, για το Δήμο Κομωτινής ο πρώτος συνδυασμός που θα είχε κατατεθεί θα ήταν της Νέας Πορείας. Πράγμα που υλοποιήθηκε. Ο συνδυασμός μας περιλαμβάνει εκτός από τον Ομιλούντα 37 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, αντιπροσωπεύοντας όλες τις τάξεις και όλα τα στρώματα και όλες τις ομάδες του πληθυσμού της Κομωτινής και των οικισμών του. Και 59 τοπικούς συμβούλους, εκ των οποίων 20 γυναίκες. Πιστεύουμε ότι επιλέξαμε όσο το δυνατόν τους πλέον αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους των οικισμών και του Δήμου. Ο συνδυασμός είναι συνδυασμός νίκης, αλλά παράλληλα πρέπει να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους τους συνεργάτες, παλιούς και νέους, που δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε στη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε στη συγκρότηση των υποψηφίων των τοπικών συμβουλίων. Τους δίνουμε όμως την υπόσχεση ότι ο συνδυασμός Νέα Πορέα βλέπει με συμπάθεια όλη την προσπάθειά τους για τον αγώνα που κάνουν για την επιτυχία του συνδυασμού και θα τους συμπεριλάβει στις διάφορες επιτροπές που θα συστήσει το
Δημοτικό Συμβούλιο είτε στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Ολοκληρώσαμε τον συνδυασμό εδώ και αρκετές μέρες. Σήμερα είναι η τυπική φυσικά ολοκλήρωσή του και η κατάθεσή του. Είναι ένας συνδυασμός πολυσυλλεκτικός, αντιπροσωπεύει όλους τους οικισμούς, όλες τις κοινωνικές ομάδες, φυσικά τις γυναίκες, οι οποίες συμμετέχουν, 25 γυναίκες στο συνδυασμό μας ως υποψήφιες, όλα τα κοινωνικά στρώματα, τις επαγγελματικές ομάδες και γενικώς προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον συνδυασμό να εκφραστούν όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι πολίτες του Δήμου Σαπών. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός που μπορεί και στο μέλλον και μετά τις εκλογές να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του τόπου και είμαι βέβαιος ότι με την αγάπη, την εμπιστοσύνη των πολιτών μας, με αυτά που οι πολίτες μας που έχουν δει ότι τα λόγια μας γίνονται έργα και ο αγώνας μας και η δουλειά μας αποδίδει καρπούς και αποτέλεσμα, θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Κορυφώθηκαν το πρωί οι εκδηλώσεις για την εβδομάδα μετακίνησης που καθιέρωσε από φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρωί στην Κομωτινή, οι μικροί μαθητές έκαναν το γύρο της πόλης με ποδήλατα, δίνοντας το δικό τους μήνυμα. Με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, κορυφώθηκαν και σήμερα οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης, την οποία καθιέρωσε από φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνέχεια της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους στον τρόπο μετακίνησής τους μέσα στις πόλεις. Και στην Κομωτινή όμως υλοποιήθηκε σήμερα η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, καθώς συμμετείχαν μικροί μαθητές από όλα τα γυμνάσια της περιοχής στον ποδηλατικό γύρο της πόλης, που διοργανώθηκε από το γραφείο της περιπατολογικής αγωγής Νομαρχίας Ροδόπης. Οι μικροί μαθητές λοιπόν και ποδηλάτες μαζεύτηκαν στη Νομαρχία Ροδόπης γύρω στις 11:30 σήμερα το πρωί, ενώ αργότερα κατευθύνθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια μέσα στις πολλές εκδηλώσεις που μπορούν να γίνουν και τις οποίες μας υπαγόρευσε το Υπουργείο Προταξίας, το ΠΕΦΟΔΕ, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Παιδείας. Και επειδή σε όλη την Ευρώπη όλη αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε αυτή την κίνηση το χωρίς αυτοκίνητο, κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια εδώ να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά βασικά, στην προσπάθεια να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο με όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια διακίνηση. Απλώς υπογραμμίσαμε στα παιδιά τα ωφέλη από αυτή την προσπάθεια, το πόσο βλαβερό είναι η χρήση του αυτοκίνητου, το οποίο συμβάλλει και στη ρύπανση και στην οικονομία έχει επιπτώσεις, αλλά και στην προσωπική υγεία του καθενός. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να θέσουμε το εξής ερώτημα. Είναι η πόλη μας η Κομωτινή μια βιώσιμη πόλη για τους ποδηλάτες? Ή να σχηματοποιηθούν και να χαραχθούν ποδηλατόδρομοι στους δίπλα στα αυτοκινήτων και στα πεζοδρόμια για να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Βέβαια εδώ οπωσδήποτε ακόμη είμαστε, η κατάσταση είναι δύσκολη και η κίνηση όπως είπατε και αυτή δύσκολη γίνεται. Θέλει να γίνει μια προσπάθεια από την πολιτεία σίγουρα να φτιάξει κάποιους δρόμους για τα ποδήλατα. Βέβαια και εδώ θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη μας ότι έχει γίνει τέτοια προσπάθεια από το Δήμο, έχει γίνει από την πολιτεία, αλλά είναι φταίει και λίγο πολύ η νοοτροπία μας, όπου δεν σεβόμεθα αυτό ακριβώς το χώρο που είναι φτιαγμένος για ειδική ομάδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης, όπου άρχισε 16 Σεπτεμβρίου, συμμετείχαν 80 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και ο Δήμος Κομωτινής. Η Σύνοδος του Ιωχάνεσμπουργκ και η ευαισθησία των νέων απέναντι στο περιβάλλον συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσαν τα μέλη της νεολαίας του συνασπισμού με κύρια εισηγήτρια, τη βουλευτή Θεσσαλονίκης κυρία Ξηροτήρη. Η βραδιά έκλεισε με συναυλία των Active Members στο θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής.
Τα αποτελέσματα της συνόδου του Γιοχάνεσμπουργκ αναφορικά με το περιβάλλον ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε χθες από την νεολαία του συνασπισμού στο θερινό δημοτικό θέατρο Κομωτινής, παρουσία αρκετού κόσμου. Κύριε συγήτρια ήταν η βουλευτής του συνασπισμού, κυρία Ξηρωτήρη, η οποία στην ομιλία της επεσήμανε την περιβαλλοντολογική ευαισθησία των νέων, ενώ δεν παρέλειψε παράλληλα να κατακρίνει τη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια επιβολή της περιβαλλοντολογικής πολιτικής από τις μεγάλες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ στις μικρότερες και ασθενέστερες χώρες του κόσμου. Άρχισαν για να πάει τόσο πίσω το Γιοχάνεσμπουργκ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η καθιέρωση βέβαια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έχουν επιβάλει και που έχουν δεχτεί και τα άλλα κράτη αναγκαστικά, άλλα εκβιαστικά, άλλα προσδοκώντας σε μια βοήθεια από αυτή την υπερδύναμη, είναι αυτές οι συνέπειες. Έτσι, ενώ έγιναν κάποιες ρυθμίσεις για το να μην έχουν να μειωθεί κατά το ίμιση ο πληθυσμός που δεν έχει πόσιμο νερό, κάποια άλλα θέματα πολύ απλά, ούτε καν για τη ποικιλότητα δεν πήραν κάποιες δεσμεύσεις. Λοιπόν, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε καθόλου, μάλλον πρέπει να ανησυχούμε και θα πρέπει να συσπηρωθούμε μέσα σε μια άλλη πολιτική, μέσα από άλλες μορφές για να επιδιώξουμε αυτό το πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποιες καλές προτάσεις, οι ευρωβουλευτές μας πήγανε με κάποιες καλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς υπαναχώρησαν και αυτοί άτακτα. Δέχτηκαν δηλαδή το συμβιβασμό και το μόνο που τελικά καταλήξαμε να είναι το Γιοχάνεσμπουργκ, όπως χαρακτηρίστηκε από πολλές οργανώσεις, οικολογικές, κινήματα κτλ. Η ενδιαφέρουσα αυτή βραδιά έκλεισε με μουσική συναυλία από τους active member, ενώ παρευρέθηκε και ο εκδότης του περιοδικού Οικοτοπία, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός σε θέματα περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και στα δυσμενή αποτελέσματα της συνόδου του Γιοχάνεσμπουργκ για το περιβάλλον. Ναι, βέβαια, λίγο πολύ όλοι πια γνωρίζουν ότι η σύνοδος στο Γιοχάνεσμπουργκ ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Περιμέναμε ότι τα αποτελέσματα δεν θα ήταν θετικά. Βέβαια, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ήταν τόσο χάλια τα πράγματα όπως διαγράφηκαν. Έτσι κι αλλιώς, στο Γιοχάνεσμπουργκ αυτό που απασχόλησε περισσότερο τους συνέδρους, τη σύνοδο κορυφής τουλάχιστον, δεν ήταν τα οικολογικά προβλήματα, αλλά τα προβλήματα του εμπορίου. Ήταν μάλλον μια σύνοδος για το παγκόσμιο εμπόριο και όχι για το περιβάλλον. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι μόλις το τέλος και την τελευταία στιγμή απαλήφθηκε από την τελική διακήρυξη ότι για όλα τα ζητήματα πλέον του περιβάλλοντος θα έχει λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Μάλιστα υπήρχαν και συνέδριοι που πανηγύριζαν για αυτό το αποτέλεσμα. Φανταστείτε σε τι κατάσταση λοιπόν είχαν φτάσει μετά από πολλές μέρες συζητήσεων, πάρα πολύ κόσμο, αντιπροσώπων βέβαια από όλες τις κυβερνήσεις. Από τις 3 Νοεμβρίου αλλάζει για μία ακόμη φορά ο αριθμός κλήσης των σταθερών τηλεφώνων με την αντικατάσταση του πρώτου ψηφίου που μέχρι σήμερα είναι το 0 με το ψηφίο 2. Εν τω μεταξύ από τις 19 Ιανουαρίου του 2003 θα ισχύσουν αλλαγές και στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων. Αλλάζει και πάλι ο αριθμός κλήσης των σταθερών τηλεφώνων, ενώ από τον προσεχή Ιανουάριο αλλάζει και ο τρόπος κλήσης των κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο της αλλαγής αριθμοδότης προωθεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Στην τροποποίηση μερικών από τους τριψήφιους και τετραψήφιους συντόμους κωδικούς του προχωρά από αύριο Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διευκόλυνση των πελατών του και σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. Συγκεκριμένα, αλλάζουν οι κωδικοί για τα αποτελέσματα των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και τον υπόδρομο, του Εθνικού και Λαϊκού Λαχείου, των πληροφοριών για τους οφοκλέους, για τα νοσοκομεία, τους γιατρούς αλλά και τα φαρμακεία. Όσοι καλέσουν λοιπόν από αύριο τους παλιούς τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς θα ακούσουν χωρίς χρέωση σύντομο ηχογραφημένο μήνυμα το οποίο θα τους παραπέμπει στον νέο αριθμό. Σημειώνεται επίσης ότι όλοι οι άλλοι ειδικοί τριψήφιοι αριθμοί του ΟΤΕ παραμένουν οι ίδιοι. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομειών, Μανώλη Γιακουμάκη, το νέο σχέδιο αριθμοδότησης παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού τοπίου στη χώρα μας, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται και προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή σύγχρονα δίκτυα, πολλαπλές επιλογές αλλά και φθηνότερα τιμολόγια. Επίσης, από τις 3 Νοεμβρίου σε σταθερά τηλέφωνα, το αρχικό ψηφίο 0 αντικαθίσταται με το ψηφίο 2 και από τις 19 Ιανουαρίου του 2003 το αρχικό ψηφίο 0 των κινητών τηλεφώνων
κλήσεων αντικαθίσεται με το ψηφίο 6. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν αλλάζει ο αριθμός κλήσης των τηλεφώνων εκτάκτης ανάγκης, ενώ δεν θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής, αλλά όσοι επιχειρήσουν να κάνουν κλήση με το παλιό σύστημα θα ακούν μηχανογραφημένο μήνυμα από τα τηλέφωνά τους. Κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης αυτής είναι ο σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί ειδικές άδειες σε 37 επιχειρήσεις παροχής τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών. Οι θετικές συνέπειες είναι η μείωση των τιμολογίων όλων των υπηρεσιών στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανταγωνισμού, η αναβάθμιση θέσης του καταναλωτή αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Επίσης, με το νέο σύστημα αριθμοδότησης, κατά το οποίο τα νούμερα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας θα είναι δεκαψήφια, χωρίς ωστόσο να αλλάξει ο τρόπος χρέωσης, εξασφαλίζεται η χωρητικότητα αριθμών σε βάθος χρόνου, χωρίς να απαιτηθεί καμία νέα άλλη αλλαγή. Τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Καβάλας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 10 Φιλανδοί δημοσιογράφοι που επισκέφθηκαν τη Θράκη τις προηγούμενες ημέρες. Το πρόγραμμά τους περιελάμβανε ξεναγήσεις και συναντήσεις με φορείς της Καβάλας. Όπως βλέπετε από την. 10 Φιλανδοί δημοσιογράφοι επισκέφτηκαν τις μέρες αυτές στο νομό της Καβάλας, όπου είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις ομορφιές περιοχής. Οι δημοσιογράφοι αυτοί, προερχόμενοι από τις παγωμένες σκανδιναβικές χώρες, παραβρέθηκαν ως καλεσμένοι από μεγάλη τουριστική εταιρεία για να προβάλλουν στη Φιλανδία τις ομορφιές του νομού. Μέχρι τώρα δεν είχαμε επισκέψεις από Φιλανδούς. Ειδικότερα επισκέφθηκαν τις μαγευτικές παραλίες της Καβάλας, ενώ είχαν και σύντομη συνάντηση με τους υπευθύνους του Γραφείου Τουριστικής Προβολής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας. Οι Φιλανδοί δημοσιογράφοι πάντως επισκέφθηκαν και το νησί της Θάσου, όπου όπως δήλωναν αργότερα, έμειναν κατενθουσιασμένοι. Αυτοί πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα. But this is not the case, and whenever this thing happened, that is whenever the world. Σε συναντήσεις τους με φορείς υπόθηκε ότι η Καβάλα ως ένα όμορφο μέρος χρειάζεται και περαιτέρω τουριστική προβολή, ενώ οι επισκέψεις αυτές εντάσσονται στις προσπάθειες για προσέλκυση τουριστών από τις σκανδιναβικές χώρες, καθώς κατά το παρελθόν έχουν γίνει και άλλες επαφές τουριστικού περιεχομένου και με Σουηδούς. Επομένως, ως γείτονες της Σκανδιναβίας, νομίζω ότι θα δείξετε και εσείς προτίμηση. Οι 10 Φιλανδοί δημοσιογράφοι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την Ελλάδα και ελπίζουμε να γίνουν πρεσβευτές της ανάδειξης της χώρας μας στη Βόρεια Ευρώπη. Ας παρακολουθήσουμε τώρα την προεκλογική ατζέντα με το πρόγραμμα των υποψηφίων για αύριο Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Συνδυασμό Ενότητα Δημιουργία Προοπτική οι υποψήφοι νομαρχιακοί σύμβουλοι του νομού Ροδόπη. Ειδικότερα θέτουν υποψηφιότητα η Αχμέτ Μπελκίν, δικηγόρος, Γερασίμου και Γιουμτζόγλου Σοφία, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, Γρηγορόπουλος Πανάγος, λέκτορα Στεφά, πρόεδρος κυνηγητικού συλλόγου Κομοτηνής, Λεβετζίσογλου Μουχαρέ Μεχμέτ, κτηνίατρος, Εκμεκτσή Σοφία, εκπαιδευτικός, Καδί Σμέτ, γιατρός, Καρά Σαμπρί, επαγγελματίας, Καραθανάση Σίδωρος, διευθυντής Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος του καταστήματος Ξυλαγανής, Καρασταύρου Δημήτρης, τοπογράφος μηχανικός, Κάρος Παναγιώτης, ιατρός ορθοπαιδικός, Κασίτσογλου Χασάν, δικηγόρος, Κερασίδου Καρολίνα, φιλόλογος, Κότζα Μαμίμ Ρετβάν, δικηγόρος, Κυρκούδης Αθανάσιος, ιατρός, διευθυντής παθολογικής κλινικής νοσοκομείου Κομοτηνής, Γιούρτας Κωνσταντίνος, τραπεζικός υπάλληλος, Μαρούδας Σταμάτης, ιατρός, Μεχμέτ Συνασί, αγρότης, Μουζαλιώτης Απόστολος, επαγγελματίας, Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ, καθηγήτρια, Ντουρμούτ Γιουτζέλ, οδοντίατρος, Παξινού Κατερίνα, πολιτικός μηχανικός, Πεταλωτής Γιώργος, δικηγόρος, πρόεδρος Γρηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Πολυζωήδης Κωνσταντίνος, ιατρός, Ρασί Μαϊνούρ, οικονομολόγος, Ριζίτ Μεχμέτ Αγίς, δάσκαλος, Σκοπιανός Νίκος, αγρότης αντιπρόεδρος ΕΑΣ, Σουλιώτου Μεταξία, φιλόλογος, Τριανταφυλλίδου Μαρία, δικηγόρος, Τσαραμπουλίδης Χρήστος, επιχειρηματίας, Τσετινέ Όλγα, τραπεζικός υπάλληλος, Χάιδου Καλλιόπη, καθηγήτρια, Χατζή Ισμαήλ Μουζαφέρ, επαγγελματίας, Χατζή Οσμάν Αχμέτ, θεολόγος. Ανακοινώθηκε σήμερα από το Συνδυασμό Νέα Κοινωνία με υποψήφιο νομάρχη Μιχάλη Αθανασιάδη ότι η ξενιτιάζου Ναταλία ως υποψήφια νομαρχιακή σύμβουλος αντικαθίσταται στο ψηφοδέλτιο από τον Γιοβεντιτλή Σαλή δάσκαλο. Αύριο Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 8 το απόγευμα ο υποψήφιος δήμαρχος Απών Ντίνος Χαριτόπουλος θα εγκαινιάσει τα γραφεία του εκλογικού του κέντρου στις Άπες. Τα εγγένεια όμως του εκλογικού του κέντρου θα πραγματοποιήσει αύριο το βράδυ και ο υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηνής Στάθης Παπατσικλής με το Συνδυασμό Νέα Πορεία. Αμέσως τώρα θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο.